φτιάχνεις τώρα. Σας κάνω μία πρόταση για την νηστεία, για τη μεγάλη εβδομάδα για το καλοκαίρι, που είναι όλα τα λεφτά. Το λέμε χταπόδι τηγανιτό. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε νερό, ξύδι, δαφνόφυλλα, ναι, και θα βράσουμε το χταπόδι περίπου για 10 λεπτά. Ωραία. Θα το κόψουμε. Αυτό το άφησα άκοπα για να πω ότι αυτό το χταπόδι είχε 6 πόδια. Και αυτό γιατί όταν το χταπόδι δεν έχει να φάει, τρώει το πόδι του. Και άφησα να το δείτε. Σαν τον Έλληνα δηλαδή. Αυτό ήταν φοβερό χταπόδι. Ήταν σγουρό και όχι αποχυμένο. Αν κρεμότανε η αποκλαμή του, είναι αποχυμένο και όσες ώρες και να το βράζαμε, δεν θα έβραζε. Ή άμα κρεμόταν, περίμενε εδώ αυτά. Άμα έτσι έκανε κάτω το πόδι, το έχει να είναι σγουρό. Αν το... αυτό ήταν ένα χταπόδι εξαιρετικό. Δεν ξέρω αν ο Διονύσης το διάλεξε ή αν του βγήκε τυχαία. Αυτό ήταν ένα απίστευτο, από τα ωραίτερα χταπόδια που έχω δει. Και πάμε τώρα. Πόδι τώρα. Βάνουμε σε ένα τηγάνι, ναι, το χταπόδι που έχουμε ζεματίσει και το έχουμε κόψει. Ναι. Με κρασί. Για να καταλάβεις πόσο τρελή είμαι, έχω φέρει τα πάντα από την Κεφαλονιά. Τα με πάντα. Κρασί. Μέχρι και το νερό, παιδιά, είναι τρομερό. Με, δεν έχουμε... με ένα δαφνόφυλλο. Δεν ήθελε νερό, ήθελε νερό κεφαλονίτικο. Με ένα δαφνόφυλλο. Με λάδι, ελαιόλαδο. Ναι, ελαιόλαδο. Με ελαιόλαδο. Κεφαλονιτικό. Και... και τα πάντα σου έχει λάδι Κεφαλονιά, έχει λάδι Κεφαλονιά. Αυτά είναι τα αυθεντικά, αυτά που τα βλέπεις σαν ψήρες. Κοιτάξτε πώς είναι τα σκόρδα. Είναι τα αυθεντικά κεφαλονίτικα σκόρδα. Αυτό που βλέπεις σαν ψήρα. Δεν φαίνεται, εδώ φαίνεται, εδώ, κάτσε. Αυτά είναι της φίλης μου της Ρόζης. Ναι. Αυτά, παιδιά, αν θα φας ένα τέτοιο, αντιστοιχεί με 10 από αυτά τα τεράστια που παίρνουμε. Σοβαρά, αυτό είναι δυνατό, ε. Είναι πολύ δυνατό. Αυτά θα τα βάλουμε με τη φλούδα για να το τραβάμε μετά και για να είναι μεζέ. Τώρα, θα αφήσουμε σε αυτή πολύ τη μορφή. Βάζεις, κάτσε, βάζεις, πολύ σκόρδο. Δεν υπάρχει στην Κεφαλονιά. Πολύ σκόρδο βάζεις, πάτο, σκότωσε το χαβόλι. Είπαμε. Έβαλε 7 σκελίδες, παιδιά. Είπαμε λάδι, κρασί, σκόρδο, δαφνόφυλλο. Ναι, και ωραία. Μετά, όταν πιει τα ζουμιά του, θα το σβήσουμε με φοβερό ξύδι κεφαλονίτικο και ρίγανη. Αυτό το κάνουμε αργότερα. Αυτό θα το δείτε εσείς τελειωμένο. Πάμε τη φέτα τώρα. Τώρα είπε, πάμε. Πώς την είπες, φέτα κεφαλονίτικη. Φέτα κεφαλονίτικη δεν το συζητάμε, αλλά... Πώς τη λένε το συνταγή δηλαδή. Εμείς στο μαγαζί τη λέμε φέτα special. Φέτα special. Θα σας πω μόνο ότι ένα γκρουπ Γερμανών επέρυσι, 49 άτομα, που είχαν προηγηθεί φίλοι τους για να κλείσουν το μενού, Πόπο, για ορεκτικό κλείσανε 49 φέτες. 49 φέτες, ναι. Σόπαρες, Γερμανία, Οι Γερμανοί προηγηθήκαν οι φίλοι τους το Μάιο για τις 17 Σεπτεμβρίου. 49 άτομα, 49 φέτες. Παίρνουμε φύλλο κρούστας. Φύλλο κρούστα. Το φύλλο κρούστας. Τυλίγουμε σε φέτα, τυλίγουμε τη φέτα στο φύλλο, ναι, σε ένα τηγάνι ή ελαιόλαδο. Δεν γίνεται πολύ λαδερό. Καθόλου δεν γίνεται. Πώς εσύ, αφού είμαι στα λάδι. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Σε ένα τηγάνι που πρέπει να καίει λίγο το λάδι, είσαστε καλοί, αλλά στις φωτιές σας τώρα είναι λίγο... Ναι, ναι, είμαστε εντάξει. Τέλος πάντων, ναι. Τηγανίζουμε τη φέτα. Ναι. Θα πάρει όμως, δεν θα αργήσει. Εντάξει, θα περιμένουμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Όλη η ιστορία είναι μετά, δεν είναι ότι τηγανίζουμε τη φέτα. Τρελάθηκε ο Γερμανός, με τη φέτα. Προηγηθήκανε και μας έκανε εντύπωση που μας το είπανε το λόγο που έχουν έρθει. Λέει, είμαστε μία παρέα. Δεν είχε κάψει το λάδι, ρετασί όμως. Ναι, δεν πειράζει. Τώρα αφού εσύ βιάζεσαι, δεν θα αφήσουμε τώρα τους κατ' μια ώρα. Εντάξει. Ναι, περίμενε. Και που είναι και συμπαθέστατη, πρέπει να όλοι να βρούμε. Όχι, μην το χαμηλώνεις. Τι το χαμηλώνω, αφού το ανάβεις εκείνο που δεν θέλουμε. Να, κάτσε. Ναι, ας, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είπαμε σε φύλλο κρούστας, ναι, τηγανίζουμε τη φέτα, ναι, σε λάδι, ναι, εμείς βάλαμε ελαιόλαδο, μπορούμε και σε λάδι για τηγάνισμα. Τη βάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί. Να μαζέψει το λάδι. Και μετά θα τη βάλουμε σε μία πιατέλα και εκείνο όλη η ιστορία. Εκείνη από πάνω τι κάνουμε. Εδώ έχουμε μία σάλτσα από πετιμέζι, βαλσάμικο και ελαιόλαδο. Για αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι ένα πράγμα ασύλληπτο. Σίκα που είναι βρασμένα σε κόκκινο κρασί, σε κόκκινο κρασί. Βάζουμε βρασμένα σε ένα κατσαρολάκι τα σίκα, τα σκεπάζουμε με κόκκινο κρασί και βράζουνε. Δεν περιμένουμε να στεγνώσει το κρασί για να το σβήσουμε, διότι και λίγο να είναι το ρουφάνε μετά και φουσκώνουνε. Αυτό δεν είναι δική μου ιδέα, μου το έχει πει μια πάρα πολύ καλή φίλη. Άρα θες ένα τελευταίο στάδιο εκτέλεσης, λοιπόν, να το κάνουμε σε λίγο. Εσείς ξέρετε. Ναι, να ρωτήσω. Αναλογής της σάλτσας. Ένα τρίτο πετιμέζι, ένα τρίτο βαλσάμικο και ένα τρίτο ελαιόλαδο. Τέλει. Αλλά και πάντα με το δάχτυλό μας δοκιμάζουμε. Ωραία, πρέπει να μην είναι τι πολύ.
Προς το γλυκό. Να είναι προς το γλυκό. Ναι, προς το γλυκό. Αλλά και πάλι αυτό είναι θέμα γούστου. Θέμα γούστου. Πόσο αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τέλεια. Ναι. Απλά γιατί εμένα μου αρέσουν πολύ αυτές τις σοτ. Αυτό. Πηγαίνεις εσύ καταπληκτικά. Με αυτό θα πάθετε την πλάκα σας. Είναι ένα πράγμα πανεύκολο. Θα το κάνουν όλοι, θα το βγάλουν την ημέρα του Πάσχα. Και θα δείτε ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και απίστευτα νόστιμο. Χαμός γίνεται εδώ. Το φταπόδι αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έχω φάει στη ζωή μου. Ένα-ένα. Να τελειώσουμε με τη φέτα. Πρώτα απ' όλα να σου πω, είναι αλήθεια θα έρθει ο ρέμος το Πάσχα στο Φυσκάρδο, στην Τασία. Αν το ξέρεις εσύ, εγώ ξέρω ότι θα έρθουν κάποιοι φίλοι που με αγαπάνε πολύ το Πάσχα. Ας το χταπόδι, ασχολείσαι με το χταπόδι. Τυνίγουμε τη φέτα σε φύλλο, την τηγανίζουμε, θέλουμε αυτό το χρώμα. Τη βάλουμε σε ένα χαρτί να φύγει το πολύ λάδι. Ναι. Όπως είναι ζεστή. Τη σάλτσα που έχει, πετιμέζει, βαλσάμικο και ελαιόλαδο. Και από πάνω αυτά τα σίκα που τα έχουμε βρασμένα σε κόκκινο κρασί. Ναι. Και ή καρύδια ή αμύγδαλα ψημένα. Το παράκανες, υπερπαραγωγή το έκανες. Εντάξει, ο λόγος ήταν να βγάλουμε υπερπαραγωγή. Το χαπόδι δεν έχω χρόνο. Λοιπόν. Είναι ψαρεμένο, καταπληκτικό. Έβαλες μέσα τα σκόρδα, τα κεφαλονίδικα. Τα κεφαλονίδικα τα βλέπουμε, έτσι και τα ολόκληρα. Το φύλλο δάφνης της αυλής σου. Δαφνόφυλλα, ρίγανη. Είναι ένας απίστευτος μεζές. Με αυτό το ψωμί δεν παίρνεις πολύ 5 κιλά στην καθησιά σου. Το απομίλησες. Εντάξει. Τασία, έλα σε φίλοι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ζήτω και χρονιά. Το εννοώ ότι ευχαριστώ, παιδιά. Έτσι δεν το λέω τυπικά. Γιατί δεν λέω ψέματα, συνήθως. Φέτος είναι η χρονιά της Κεφαλονιάς. Τη στηρίζουμε αυτό με κάθε τρόπο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Τασία.